Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες. Η Ελλάδα ως γνωστόν έκανε εξαγωγή εργατών ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ανέκαθεν, η κυρίαρχη τάξη της χώρας υποστήριζε τη μετανάστευση και την πρόβαλε σαν μέτρο οικονομικής βοήθειας από αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες στις φτωχές και υποανάπτυκτες. Το γνωστό αλυσβερίσι μεταξύ των καπιταλιστών για την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Οι Γερμανοί βιομήχανοι και μεγαλοεπιχειρηματίες ζητούσαν τεμάχια. Έτσι αποκαλούσαν τότε τους νέους και υγιείς ανθρώπους για να εργαστούν στη βαριά βιομηχανία και τα ορυχεία. Μεγάλωσα λοιπόν μέσα σε μια καπιταλιστική χώρα με παιδιά και οικογένειες πολλών εθνικοτήτων μεταναστών. Αυτές οι πρώιμες συνθήκες ζωής, η αναγνώριση της εκμετάλλευσης και της ανάγκης με έκαναν να αναπτύξω από νωρίς την κριτική σκέψη και να αναρωτηθώ για το μέλλον μου αλλά και το μέλλον του κόσμου. Στην Ελλάδα ήρθα για σπουδές. Εργάστηκα ως υπάλληλος τα πρώτα χρόνια και η εμπειρία της εκμετάλλευσης έγινε προσωπική. Η εργασιακή ανασφάλεια, η δυσκολία στην κάλυψη των βασικών αναγκών, στη γιατρική περίθαλψη, το ξεζούμισμα ουσιαστικά της ανθρώπινης ζωής, του ελεύθερου χρόνου μου για περισσότερα υπερκέρδη των αφεντικών, με έκαναν να αναζητήσω τον δρόμο εκείνο που θα μπορούσε να μου προσφέρει έναν κοινό αγώνα, την υποστήριξη και την αλληλεγγύη στα δικαιώματά μου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το γνωρίζω από πολύ μικρή και το εκτιμώ και έχω συμμετάσχει σε δραστηριότητες και στον δρόμο της αντίστασής του, παρόλες τις κατά καιρούς αμφιβολίες ή διαφωνίες μου. Τελικά, διαπίστωσα ότι σε κάθε φάση της ζωής μου, σε κάθε ρόλο της ζωής μου, το ΚΚΕ υπερασπιζόταν και υπερασπίζεται τις αξίες και τα δικαιώματά μου. Πάντα βρισκόταν και βρίσκεται με το μέρος των αδικημένων και των αδυνάτων αυτού του συστήματος. Σήμερα εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι χειροτέχνης. Και η τέχνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωνία. Όλες οι συγκρούσεις και οι αλλαγές που συμβαίνουν σε μια κοινωνία επηρεάζουν την τέχνη. Η τέχνη όσο πάει και εκδιώκεται από τη ζωή. Ο άνθρωπος αποξενώνεται από την εργασία του και τον εαυτό του και εργάζεται μόνο για να ανακυκλώνει το σύστημα. Και εγώ έρχομαι να πω πως το ζητούμενο δεν είναι η προσαρμοστικότητα της τέχνης σε όλο αυτό, αλλά ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Και αυτό γίνεται μόνο με το να γίνουμε εμείς οι ίδιοι δημιουργοί μιας άλλης πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που δεν θα αντιμετωπίζει την τέχνη σαν χρηματιστηριακή αξία, αλλά σαν μια ευκαιρία για διαμόρφωση συνειδήσεων. Δημιουργοί λοιπόν και όχι παρατηρητές, για να σταματήσουμε να στολίζουμε την ασχήμια αυτού του κόσμου. Τέλος, ο βασικότερος λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι ότι θα ήθελα να αναφερθώ στο μέλλον ως γονέας, ως μητέρα. Στο μέλλον που αφορά τις επόμενες γενιές, το παιδί μου, τα παιδιά μας. Να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο κόσμο. Να μην αφήσουμε να γίνουν κι αυτά ένα προϊόν στη γραμμή παραγωγής για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων κεφαλαίων. Να μην αφήσουμε να γίνουν θύματα σε φλόγγες πολέμων για υπεριαλιστικά συμφέροντα. Να μην αφήσουμε να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης και βορρά όπλων από στρατούς. Να μην μείνουμε στην αδράνεια. Οι συλλογικές δράσεις και οι αγώνες είναι η μόνη λύση. Όλοι οι λαοί του κόσμου έχουμε τεράστια δύναμη. Αν πιστέψουμε σε αυτήν, θα έρθει ανάποδα ντουνιάς, λέει ο ποιητής. Ας επιλέξουμε τη σωστή θέση της ιστορίας, δίπλα στο λαό, με δύναμη και αγωνιστικότητα για ένα καλύτερο μέλλον. Για το μέλλον των παιδιών μας.